Τεράστιες τώρα είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στα νότια του Ρεθύμνου, παρά τη σκληρή μάχη μεγάλης δύναμης της πυροσβεστικής πολλών εναέριων μέσων και κατοίκων της περιοχής. Οι φλόγες έκαναν στάκτη τεράστιες εκτάσεις, καταστρέφοντας καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Μετά από πολλήωρες προσπάθειες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Νύχτια μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο. 354 πυροσβέστες εξαντλημένοι τα τελευταία 24 ώρα στο νησί δεν σταμάτησαν λεπτό να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάλεψαν με τους ισχυρούς ανέμους και τις αναζωπηρώσεις. Έφτιαχναν αντιπυρικές ζώνες στο δάσος για να πιάσουν τη φωτιά και να μην απειληθούν σπίτια και περιουσίες. 9 οικισμοί εκενώθηκαν, ενώ στάχτη έγιναν ελαιόδεντρα και καλλιέργειες. Στο Ρέθυμνο μετέβει εκτάκτος τη νύχτα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά σήμερα το βράδυ και αύριο επειδή θα παραμείνουν όλα τα εναέρια εδώ πέρα και θα έχουμε διαβροχές και τους κύκλους που πρέπει να έχει ήδη οργανώσει ο κύριος Αρχηγός, να ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Κανείς δεν πρόκειται να φύγει από εδώ πέρα αν δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια των αρχών σε ασφαλές σημείο, ενώ οι πιο νέοι έμειναν πίσω και προσπάθησαν να προστατέψουν τα χωριά τους. Με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα. Βρισκόμαστε στο χωριό Πλάτανο, στο Ρέθυμνο, και αυτή τη στιγμή τα εναέρια μέσα κάνουν συνεχόμενες ρήψεις. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η φωτιά οριοθετήθηκε. Μπήκαν στο χωριό μέσα. Απειληθήκανε σπίτια, τελευταία στιγμή με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής και των χωριανών και γειτονικών χωριών, κάτι σώσαμε. Η Μάνια Λιβιζάτου με τον Αντώνη Μισιρλή καταγράφουν τις εικόνες την επόμενη ημέρα της καταστροφής. Το τοπίο μαύρο. Οι φλόγες έχουν κάνει στάχτη τεράστιες εκτάσεις στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη, Ανομέρους, Πλατάνου και Αποδούλου. Η καταστροφή για τους ελαιοπαραγωγούς και τους μελισσουργούς στο Νότιο Ρέθυμνο είναι ανυπολόγιστη. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Σε χορτολιβαδική έκταση, σε ζωικό κεφάλαιο, σε ελιές, σε αμπέλια. Το οποίο είμαστε ένα χωριό φτωχό. Έχουμε κάψει πάνω από 800 μουρέλα. Εκτός τις κοντρολιές, εκτός τα ζώα, έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Όλος ο κόσμος εδώ. Πιστεύω η πολιτεία να μας βοηθήσει. Υπό το φόβο νέων αναζωπηρώσεων, λόγω των ισχυρών ανέμων που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Πάμε στο Ρέθυμνο και την επεσταλμένη του Μέγκα Μάνια Λιβιζάτου. Μάνια, η φωτιά που έκαιγε επί δύο μέρες έκαψε χιλιάδες τρέματα στην περιοχή. Τώρα επιτέλους φαίνεται να μην έχει ενεργό μέτωπο, αλλά να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένουν, Στέλλα, εδώ οι διάσπαρτες εστίες που είχαν κατακάψει την περιοχή τις προηγούμενες δύο ημέρες. Βλέπετε με την εικόνα που σας μεταφέρουμε με τον Αντώνη Μισιρλή. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Αποδούλου. Είναι ένα χωριό που ήταν ανάμεσα στους οικισμούς που στάλθηκαν τα 9 μηνύματα του 112 για εκένωση. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό και το απόγευμα απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι και σήμερα επέστρεψαν. Βλέπετε πόσο κοντά έφτασαν, πόσο έχει κάψει ουσιαστικά εδώ με τον άνεμο που υπήρχε χθες, που ήταν οι θυελώδεις οι άνεμοι, έφτασαν μία ανάσα από τα σπίτια. Βλέπετε πόσο κοντά είναι το χωριό και τα υπόλοιπα σπίτια. Και αν η επέμβαση της πυροσβεστικής δεν ήταν άμεση, αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για μία ολοκληρωτική καταστροφή στο συγκεκριμένο χωριό. Ενώ και πάρα πολλά στρέμματα γης, αμπέλια, ελαιώνες, αλλά και ζώα, όπως μας είπαν οι κάτοικοι εδώ των χωριών, έχουν γίνει στάχτη. Τώρα να σου πω, Στέλλα, ότι από νωρίς το πρωί στη μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα, όσο και επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν σε κάθε διάσπαρτη εστία, γιατί φοβόντουσαν νέες αναζωπηρώσεις. Ακούτε, νομίζω, και από το μικρόφωνο που σας μεταφέρουμε τον αέρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Δεν είναι ο αέρας που υπήρχε χθες, που έγινε μια αναζωπήρωση μέσα σε λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Ωστόσο, αυτό φοβά την πυροσβεστική, τον αέρα, και έτσι ρίχτηκαν από πάρα πολύ νωρίς το πρωί στη μάχη όλα τα μέσα που είχε η πυροσβεστική, αλλά και εθελοντές εδώ. Είδαμε πάρα πολλούς σήμερα με λάστιχα στα χέρια να επιχειρούν σε κάθε μικρή
εστία και να την σβήνουν για να μην έχει την εικόνα που είχαμε χθες και προχθές. Ενώ μάνια παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Ναι, παραμένουν σε επιφυλακή, μάλιστα. Στέλλα, γιατί και αύριο, ναι, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας, η Κρήτη θα έχει επίπεδο, μάλιστα, 4. Οπότε φοβούνται και προσοχή. Αυτό τους δυνατούς ανέμους. Μάλιστα, Μάνια Λιβζά, τους ευχαριστούμε πολύ.